Θα καλησπέρισουμε τον κύριο Μάτζο. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω με το δικό σας, το σποτάκι, έτσι. Το πρόσωπο που θέλουμε, το δείξαμε και πριν, το είδαμε, που είναι μια σύνοψη ουσιαστικά του προγράμματος, έτσι δεν είναι, για πείτε μας. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλες και όλους από την Αθήνα. Είναι πράγματι μια απόπειρα να κάνουμε μια σύνοψη του προγράμματος μας, του κυβερνητικού, του προεκλογικού, σε σχέση με τις καλύτερες ημέρες τις οποίες όλοι ως πολίτες αξίζουμε, σε μια χώρα στην οποία αξίζει κανείς να ζει, ιδίως μετά τις επάλληλες κρίσεις, την οικονομική, την υγειονομική, την ενεργειακή, αλλά και την τραγωδία των τεμπών. Έχει έρθει η ώρα και το διακύβευμα είναι αυτό, να αποφασίσουμε όλοι με την ψήφο μας σε ποια χώρα θέλουμε να ζούμε. Και κύριε Καρυπίδη, τελικά το διακύβευμα είναι πολιτικό, δεν είναι προσωπικό. Είναι οι πολιτικές εκείνες οι οποίες μετρούν, γιατί τα μόνα πρόσωπα τα οποία έχουν την πραγματική αξία στην Ελλάδα του αύριο είναι τα δικά μας πρόσωπα, όλων εμάς, όλων των πολιτών, των νέων ανθρώπων που θέλουν να έχουν δουλειά αξιοπρέπειας και σε ένα σπίτι στο οποίο μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο τους, των υγειονομικών μας, των ηρώων μας, που σήμερα Παγκόσμια ημέρα υγείας, η σκέψη μας ή και η ευγνωμοσύνη μας είναι σε αυτούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, που πρέπει να δουλεύουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας στο δημόσιο σύστημα υγείας, στον αγρότη που πρέπει να εργάζεται και η παραγωγή του με όρους αξιοπρέπειας να κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές. Γενικά είναι όλοι οι πολίτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή αισθάνονται εκτός των τυχών. Οι μη προνομιούχοι του 21ου αιώνα. Εμείς αυτό απευθυνόμαστε, αυτό είναι το δικό μας αισιόδοξο θετικό μεταρρυθμιστικό μήνυμα και έτσι θέλουμε να αξιολογηθούμε στις κάλπες και μετά από αυτές. Και να χαιρετήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά βλέπουμε και τοξικότητα. Πώς θα πάμε έτσι σε εκλογές? Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Μάτζο? Δηλαδή, σήμερα μην έκπληκτος από δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, έτσι να βάζει ζητήματα προς την αξιωματική αντιπολίτευση και στην αντιπολίτευση, εγώ λέω γενικότερα, ότι θέλουν κάποιοι και νεκρούς. Δηλαδή, ένα θέμα τώρα που θα έπρεπε να παρεύει ήδη ο εισαγγελέας είναι να ζητηθούν εξηγήσεις. Είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν είναι στέλεχος μόνο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, άρα είναι ο Υπουργός ο οποίος εποπτεύει και προείσταται του αστυνομικού, της αστυνομικής αρχής, της μόνης αρχής η οποία έχει το μονοπόλιο της βίας, της κρατικής βίας σε αυτήν την χώρα στην οποία ζούμε και έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε δημοκρατία, ευνοούμενη. Άρα η αστυνομία είναι αυτή η οποία πρέπει να εγγυηθεί ότι δεν θα έχουμε νεκρούς. Ούτε η αντιπολίτευση θέλει νεκρούς προφανώς, ούτε η κυβέρνηση πρέπει να τους κραδένει ως απειλή. Πρέπει η αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας όλα να κάνουν ό,τι πρέπει, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν την υγεία τους και να προστατεύεται η ζωή τους. Διότι τελικά αυτό είναι το πρόβλημα στο οποίο βρισκόμαστε όλοι παγιδευμένοι. Είμαστε πολίτες απροστάτευτοι. Τόσο όσο αφορά στη ζωή και στην υγεία μας, η τραγωδία των τεμπών είναι η κορονίδα σε ό,τι έχουμε ζήσει, όσο και στην καθημερινότητα, την οικονομία της καθημερινότητας, με τις δόσεις του δανείου, με το ενίκιο, με όλα όσα επιβαρύνουν τον οικονομικό, οικογενειακό προϋπολογισμό, ακόμα και τα μεταφορικά μέσα πια είναι θανατηφόρα εν δυνάμει. Άρα λοιπόν, μακριά από την τοξικότητα, μακριά από τη στήρα αντιπαράθεση και στην εκπομπή σας πολλές φορές, κύριε Καρυπίδη, έχουμε πει ότι στην προεκλογική περίοδο πρέπει όλα τα κόμματα να κατέβουν με προγραμματικές πρότασεις και έτσι να αξιολογηθούν. Όχι με ένθεν κακήθεν επιθέσεις, οι οποίες ρίχνουν νερό στο μήλο της τυφλής αντίδρασης και κατευθύνουν τους πολίτες σε αντισυστημικές, δίθεν αντισυστημικές ψήφους, οι οποίες είναι στην ουσία τους αντιδημοκρατικές. Ενώ τα άκρα του πολιτικού φάσματος, ιδίως την άκρα δεξιά, που τη βλέπουμε δημοσκοπικά, να κάνει αισθητή την παρουσία της, δυστυχώς για πρώτη φορά μετά το 2019. Ακόμη πιο πολύ αισθητή την παρουσία της κάνει η αποχή, έτσι. Και αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβαίνει. Η αποχή και πώς θα την αντιμετωπίσετε τώρα, πώς θα την αντιμετωπίσετε είναι το επόμενο ερώτημα. Υπάρχει ένα κίνδυνο της δημοκρατίας, είναι η αποχή, είναι η παθητική, απολυτική στάση των πολιτών. Οι πολίτες να απεκδηθούν τη βασική έννοια του πολίτη που είναι η πολιτική συμμετοχή και να καθίσουν στο σπίτι, σε ένα καναπέ και να δουν το βράδυ των εκλογών στις 7 η ώρα τα exit polls και μετά τα αποτελέσματα κάποιων άλλων. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε εμείς οι πολίτες κάποιους άλλους να ψηφίσουν για εμάς. Πρέπει όλοι να προσέλθουμε στις κάλπες, να πάρουμε την ψήφο στα χέρια μας, να σκεφτούμε πριν τη βάλουμε στο φάκελο και πολλό δε μάλλον πριν τη ρίξουμε στην κάλπη, ακούγοντας προγραμματικές προτάσεις. Δεν είναι επιλογή η αποχή. Ναι. Δεν είναι επιλογή το να γυρίσω την πλάτη στο κοινό μας καλό και στο μέλλον μας. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας,
όλες οι δυνάμεις και οι πολίτες, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός του πολιτικού φάσματος, άνθρωποι που έχουν απογοητευτεί, κυρίως οι νέοι, και καταγράφονται ως αδιευκρίνηστοι ψήφος σε εκείνο το περίφημο δεν ξέρω, δεν απαντώ, ή υπέρ της αποχής στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να τους προσεγγίσουν με όρους πολιτικούς. Κλείνω με μια φράση σε αυτή την ερώτηση, ότι όλοι είμαστε θυμωμένοι, όλοι νιώθουμε την ίδια οδύνη και το βαθύ πένθος για την τραγωδία των τεμπών και για τις κρίσεις. Αυτή όμως την οργία, αυτό το θυμό πρέπει να τον κάνουμε θετική δύναμη ανατροπής. Και αυτό περνάει μέσα την ψήφο. Η ψήφος είναι μαγιά. Και η ψήφος στην αλλαγή είναι δύο φορές μαγιά. Και βέβαια, είπατε, ο προγραμματικός λόγος είναι αυτός που πρέπει να επικρατήσει. Ήδη άρχισε αυτός ο προγραμματικός λόγος από τα κόμματα να ξεδιπλώνουν σιγά σιγά τα προγράμματά τους. Ακούμε τη Νέα Δημοκρατία. Ακούμε και τον ΣΥΡΙΖΑ να εστιάζει στα κόκκινα δάνεια. Έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις προχθές, τις υποδομές στις μεταφορές. Πού βλέπετε να συγκλίνει ο δικός σας προγραμματικός λόγος και με αυτό το σποτ που δείξαμε και με αυτά που βλέπετε από τα άλλα δύο μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ? Πού βρίσκεστε πιο κοντά προγραμματικά? Και αν αυτή η εγκύτητα μπορεί να αποτελέσει και προϋπόθεση για μια σύγκληση την επόμενη των εκλογών? Κοιτάξτε, νομίζω όλοι θα αξιολογηθούμε από τους πολίτες σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όπως προείπα, πρέπει να ξεδιπλώσουμε τις πολιτικές μας προτάσεις, τις ατζέντες των κομμάτων και έτσι να αξιολογηθούμε. Όχι με όρους λογιστηρίου, με λογιστικές αλχημίες, πόσες έδρες σου λείπουν, πόσα κεφάλια έχεις. Γιατί αυτό συνέβαινε, ιδίως πριν την τραγωδία των τεμπών. Μετρούσαν έδρες. Πόσα θέλεις, να στα δώσω μετά. Αυτά είναι άλλης εποχής. Θυμίζουν και 1965 σε σημαντικό βαθμό. Έχουν αφαιθεί πίσω, έχουν καταδικαστεί από το λαό μας. Το σημαντικό είναι να αξιολογηθούμε με βάση τις προγραμματικές μας προτάσεις. Είναι καλό ότι και τα υπόλοιπα κόμματα με μήνες καθυστέρησης προσέρχονται σε αυτό το διάλογο. Εγώ σας θυμίζω, κύριε Καρυπίδη, και είμαι σίγουρος και από την εκπομπή σας το είχαμε πει, ότι από τον Αύγουστο του 2022, όταν όλοι μας λέγανε ότι ασχολούμαστε μόνο με τις υποκλοπές, εμείς είχαμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, της αγροτικής γης, για ρύθμιση των funds, για δικαίωμα προαίρεσης, προαγοράς των δανείων από τον οφειλέτη και για μία λύση στους δικαιούχους, στους οφειλέτες, συγγνώμη, δανείων σε ελβετικό φράγκο. Είναι καλό που και ο ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται έστω με καθυστέρηση σε αυτή τη λογική. Είναι καλό που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει ότι μετανιώνει για τον πτωχευτικό κώδικα που η ίδια έφερε, καταργώντας οριστικά πια την προστασία της πρώτης κατοικίας που είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ ψαλιδίσει. Όμως εδώ, σε αυτή τη συζήτηση, προκειμένου να έχουμε και τις συγκλήσεις τις οποίες αναφέρεστε, μετά τις εκλογές πάντως, θα πρέπει όλες οι δυνάμεις να προσέλθουν με αυτοκριτική, ειλικρίνεια και πραγματική σοβαρότητα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ας αποφασίσουν οι πολίτες και εδώ είμαστε να τα ξανακουβεντιάσουμε. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, θα ξεκινήσω με τη Δήμητρα τη Μακρή από τη Θεσσαλονίκη. Έλα, Δήμητρα. Κύριε Μάτζο, και λόγω της πανδημίας και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπισε η κυβέρνηση και λόγω βεβαίως και του δυστυχήματος στα Τέμπη, έχουν βγει και εκφράζονται ήδη πολλά ακραία κόμματα. Αυτή την έκφραση τη βλέπετε να αυξάνει περισσότερο και με τη συζήτηση που γίνεται για το αν θα μπορεί ή όχι το κόμμα Κασιδιά να εκπροσωπηθεί και να φτάσει τελικά στις κάλπες? Ναι, κυρία Μακρή, καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, ο οποίος ανιχνεύεται δημοσκοπικά για την ανάδειξη εκ νέου νεοναζιστικών μορφωμάτων στην πολιτική σκηνή της χώρας. Να το πούμε καθαρά, το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη είναι ουσιαστικά ο καθολικός διάδοχος, είναι το διάδοχο σχήμα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ουσιαστικά ένα κομματικό κέλυφος μιας εγκληματικής οργάνωσης που με την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης έχει καταδικαστεί ως τέτοια και τα μέλη της είναι κρατούμενα, εκτείουν ποινές φυλάκισης και κάθεξης στις ελληνικές φυλακές. Είναι πρόβλημα βέβαια της κυβέρνησης και της δημοκρατίας μας το ότι η Νέα Δημοκρατία άφησε τον κύριο Κασιδιάρη μέσα από τις φυλακές να κάνει ανενόχλητος προεκλογικό αγώνα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πρόβλημα και μπορεί να είναι πρόβλημα της Ελληνικής Βουλής ότι η ρύθμιση την οποία πέρασε μπορεί και να έχει αφήσει κάποια περιθώρια που θα μπορεί να τα εκμεταλλευτεί κάποιος. Σας θυμίζω ότι εμείς για να ψηφίσουμε τη διάταξη διορθώσαμε μια εντελώς ακατάλληλη αρχική εκδοχή. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Τον Υπουργό, που είσαι πλήρως για την πραγματική. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η ρύθμιση που ισχύει σήμερα, που και με αυτήν μπορεί κανείς να μην είναι βέβαιος για το αποτέλεσμα από τον Άριο Πάγο, είναι ήδη βελτιωμένη κατά πολύ. Αν χρειάζεται έξτρα παρέμβαση,
απόφαση. Εδώ είμαστε να μας την παρουσιάσει η κυβέρνηση, να δούμε, να τη συζητήσουμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς, είτε σε πολιτικό είτε σε νομικό επίπεδο, θα κάνουμε ό,τι περνά από τα χέρια μας. Όπως είπε και ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, θα τα καλάβρει τα χτες, ένα σημειολογικό σημείο της πατρίδας μας, που είναι ζωντανό μνημείο του που μπορεί ο ναζισμός και η ρητορική του μίσους να φτάσει τους ανθρώπους, στην ανθρωπότητα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε το νέο ναζιστικό μόρφωμα να μην επιστρέψει στη Βουλή. Προφανώς αυτό είναι σε επίπεδο πολιτικό. Σε επίπεδο κοινωνικό, βέβαια, κυρία Μακρύ, όπως ξέρετε, ο φασισμός και η ακραία ρητορική του μίσους νικέται στην κοινωνία μέσα από την παιδεία, τη διαπαιδαγώγηση των νέων μας, ότι δεν είναι ο εχθρός ανάμεσά μας. Εμείς οι πολλοί πρέπει με την ψήφο μας και την πολιτική μας ζωή να ανατρέπουμε τα διέξοδα που κάποιοι λίγοι προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Και να εφαρμόσουμε πολιτικές που να μην αφήνουμε περιθώρια. Έτσι. Ασφαλώς. Να δρώνονται αυτές οι περιπτώσεις που είναι, έχουν και τη διαμαρτυρία, αλλά κάποια στιγμή καταλήγουν, όπως είπατε και εσείς, σε άλλες διαδικασίες. Κύριε Καρπίδη, ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό. Και ξέρετε, οι συμπολίτες μας που μπορεί και να φτάσουν στο να ψηφίσουν ένα νεοναζιστικό κόμμα, δεν είναι κατά ανάγκη νεοναζί οι ίδιοι όλοι, έτσι προφανώς. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, αν θέλετε, επιπηλήσει μια καραμέλα ότι για όλα αυτά το σύστημα, άρα όποιος είναι πιο αντισυστημικός θα τον στηρίξω. Ακόμα κι αν είμαι ένας μη προνομιούχος, ένας ευάλωτος, ο οποίος τελικά πρέπει να δουλεύω, να αγωνίζομαι, όχι προκειμένου να επιστρέψει το νέο ναζιστικό μόρφωμα στη Βουλή, αλλά για να καμφθούν οι ανισότητες. Είναι οι ανισότητες αυτές οι οποίες μας φτάνουν στα άκρα. Και αυτές τις ανισότητες πρέπει όλοι να δουλέψουμε να τις καλύψουμε και να τις θεραπεύσουμε. Δεν είναι φυσική. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο η ανισότητα, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει όλο αυτό να θεραπευτεί στην πράξη με πολιτικές δημόσιες. Και αυτά δεν εξαλείφονται με νομοθετήματα, εξαλείφονται με πολιτικές μέσα στην κοινωνία. Έτσι. Και έχουμε τα παραδείγματα τι γίνεται στην Ευρώπη τώρα, έτσι. Κύριε Μάτζο, βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Θέλει προσοχή μεγάλη. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδη. Κώστα. Γιατί και η Γαλλία και άλλες χώρες έχουν παγιδευτεί σε μια ρητορική ακριβώς αντιμεταρρυθμιστική, που φαίνεται ότι ρίχνει νερό στο μήλο κυρίως της άκρας δεξιάς. Και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Κώστα. Και το πρόβλημα εδώ, το αυγό του φιδιού, είναι ανάμεσά μας. Είναι ακόμα και στη δικαιοσύνη. Ο κ. Κανελόπουλος, αντισυνταγγελέας του Αρείου Πάγου, ήταν που θέλει να ηγηθεί αυτού του μορφώματος. Δηλαδή είναι μεγάλο το πρόβλημα και δεν είναι μόνο στις πίσω από τα κάγκελα της φυλακής του Ηλία Κασιδιάρη. Θέλω όμως κάτι άλλο να ρωτήσω. Αν συνερίζεστε την άποψη, κύριε εκπρόσωπε, την άποψη της εκπροσώπου της κυρίας Τσαπανίδου του ΣΥΡΙΖΑ για την παρέτηση ή αποπομπή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά τις σημερινές τους δηλώσεις, το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με αυτή την άποψη? Κοιτάξτε, καταρχάς, όσον αφορά στο σύστημα του κυρίου Κανελόπουλου, είναι θλιβερό και το λέω και ως νομικός. Είναι θλιβερό εισαγγελέας, ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, να προβάρει το κοστούμι του αρχηγού μιας ακροδεξιάς καθολικής της εγκληματικής οργάνωσης, ενός κόμματος ακροδεξιού καθολικού διαδόχου μιας εγκληματικής οργάνωσης. Είναι θλιβερό. Και αυτό θα αξιολογηθεί προφανώς και από τη δικαιοσύνη, αλλά και από το λαό, ήδη αξιολογείται τουλάχιστον στην πολιτική συζήτηση. Όσον αφορά στον κύριο Θεοδωρικάκο, επαναλαμβάνω κάτι που απάντησε και στο πρώτο ερώτημα του κυρίου Καρυπίδη. Θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχουν πολιτικές δηλώσεις οι οποίες εργαλειοποιούν τη βία και το φόβο της βίας σε αυτή την πολύ κρίσιμη προεκλογική περίοδο. Θεωρώ ότι πρέπει ο κύριος Θεοδωρικάκος να ανακαλέσει και να μην υπάρξει συνέχεια σε αυτό το. Σε αυτόν τον κατήφορο. Ξέρετε, ο κύριος Θεοδωρικάκος, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας οποιοσδήποτε υπουργός. Είναι ο οποίος εποπτεύει τη μόνη αρχή η οποία έχει το δικαίωμα, ακόμα και με χρήση βίας, το μονοπόλιο της κρατικής βίας, όπως λέμε στην πολιτική επιστήμη, να επιβάλλει την κοινωνική ειρήνη και να αποφύγει, να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έχουμε νεκρούς. Δεν μπορεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να μιλάει για νεκρούς όταν είναι ο άνθρωπος και ο Υπουργός ο οποίος πρέπει να εγγυάται ότι δεν θα έχουμε νεκρούς. Γιώργος Χονδρόπουλος και κλείνουμε. Κύριε Μάντζο, εγώ θα επιστρέψω λίγο την κουβέντα στο βιντεάκι που βγάλατε ως κόμμα και θα πω ότι έχω διαβάσει κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, έχω διαβάσει αρκετές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί το χαρακτηρίζουν clickbait, κάποιοι το χαρακτηρίζουν και troll. Ουσιαστικά λένε ότι δεν θέλετε τον έναν, δεν θέλετε τον άλλον, αλλά δεν μας λέτε ποιον θέλετε τελικά. Δεν θεωρείτε ότι οι ψηφοφόροι και τα μέλη του κόμματος του ΠΑΣΟΚ κοινάλ οφείλουν να ξέρουν λίγο έτσι περισσότερα για το σχεδιασμό που έχετε? Ναι, είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Γιατί ακουμπά πάνω στο που είμαι και εμείς και βλέπουμε και στο social media. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ καλή υποδοχή σε γενικές γραμμές
του μηνύματος. Έχει στοιχεία προφανώς και, αν θέλετε, σκοπτικά, κυρίως όσον αφορά στην αιμονή της δημόσιας ζωής και της δημοσιογραφικής αλλά και πολιτικής ζωής για το πρόσωπο, τον άγνωστο Χ. Είναι κυρίως σε μια σκοπτική διάθεση απέναντι στην προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι και στον τρόπο που εκείνοι είδαν την δική μας πολιτική επιλογή να επιμείνουμε στις πολιτικές και όχι στα πρόσωπα. Δεν είναι clickbait, ούτε τρολάρι με την έννοια τη social media, όμως σίγουρα έχει ένα σκοπτικό σημείο, ιδίως το teaser, το προχθεσινό, είχε ένα σκοπτικό στοιχείο, ποιο είναι το πρόσωπο. Το διακύβευμα όμως του σημερινού βίντεο είναι ουσιαστικά το κεντρικό μας προεκλογικό και εκλογικό πολιτικό πλαίσιο. Δηλαδή, εμείς σε αυτή την κρίσιμη πολιτική συγκυρία πρέπει όλοι ως πολίτες να αποφασίσουμε σε ποια χώρα θέλουμε να ζούμε. Άρα τα πρόσωπα τελικά τα οποία μας αφορούν, όλους μας, αφήστε το Πασόκ στην άκρη ως πολιτικό σχηματισμό, όλους εμάς τους πολίτες, τους ενεργούς, τα πρόσωπα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν θα είναι τα δικά μας πρόσωπα, τα πρόσωπα των πολιτών, των πολλών και όχι των λίγων. Τι θέλω να πω, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας δοκιμάστηκαν, απέτυχαν σύμφωνα με εμάς και αυτό θα το δούμε στο λογαριασμό της κάλπης στις 21 Μαΐου. Αν όντως αυτά τα δύο συστήματα έχουν αποδοκιμαστεί, μπορεί και να έχει ενισχυθεί, και αυτή είναι η δική μας δουλειά, μια τρίτη επιλογή που είναι η απόρριψη των προηγούμενων δύο. Δεν είμαστε παγιδευμένοι δηλαδή ως πολίτες σε ένα διέξοδο ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Εμείς προβάλλουμε ως μια τρίτη αξιόπιστη, πραγματικά προοδευτική, εναλλακτική επιλογή απέναντι σε αυτά τα δύο αποτυχημένα μοντέλα διακυβέρνησης και θέλουμε μέσα από το δικό μας μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα να προσφέρουμε το δικαίωμα στη χώρα μας να ζήσει καλύτερες ημέρες ευημερίας και προοπτικής, ιδίως για τη νέα γενιά. Πώς? Με ισχυρό ποσοστό, με απόπειρα προγραμματικών συγκλήσεων πάνω σε πρόγραμμα όπως γίνεται στην Ευρώπη, όχι συγκυριακό όπως είδαμε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, και το κυριότερο με σύγκληση και στα πρόσωπα τα οποία θα σηματοδοτήσουν και θα κληθούν να εγγυηθούν και να εφαρμόσουν τις νέες αυτές πολιτικές. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να είναι τα ίδια με εκείνα τα οποία ανέδειξαν και αναπαρήγαγαν τα αδιέξοδα τα προηγούμενα 8 χρόνια.